Είναι αγοράκι από ό,τι γνωρίζω. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι, γεννήθηκε 3.750 πόντους. Ήταν μόλις 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν το πρώτο παιδάκι του 2020 ήρθε στη ζωή και γεννήθηκε στα Χανιά, κάνοντας το ποδαρικό για τη νέα χρονιά. Αν και οι πανευτυχείς γονείς Μαρία και Χρήστος περίμεναν να κρατήσουν στην αγκαλιά το παιδί τους λίγο αργότερα μέσα στον Ιανουάριο, ο Μπόμπιρας φαίνεται πως ήταν βιαστικός. Και επειδή ήταν κεσαρική, είναι ψιλοταλαιπωρημένη λίγο, ψιλοπονάει, αλλά εντάξει. Είναι χαρούμενη γι' αυτή. Φαντάζομαι ότι ούτε εκείνη το περίμενε, ήταν ξαφνικό και για την ίδια. Δεν είχε χρόνο να προετοιμαστεί. Σωστά, σωστά. Ανησύχησε καθόλου? Όχι, εντάξει. Τουλάχιστον σε όλους μας έδειξε ότι ήταν πολύ συνεργάσιμη. Και με τους γιατρούς που μίλησα μου είπαν ότι όντως ήταν πολύ συνεργάσιμη. Τη μοναδική αυτή εμπειρία έμελε να τη ζήσει το ζευγάρι όταν ο χρόνος θα άλλαζε και θα έμπαινε η νέα δεκαετία. Η 20χρονη μητέρα ένιωσε πόνους το βράδυ της Τρίτης και αμέσως μαζί με τον σύζυγό της έτρεξαν στην κλινική. Το μωρό έσκασε μύτη πολύ γρήγορα, καθώς όπως λέει και ο περήφανος πατέρας Χρήστος Παπαδεράκης, ο μικρός είχε μπλεχτεί στον ομφάλιο λόρο. Περιμέναμε γύρω στις 7 του Γενάρη να γεννήσουμε. Χθες το βράδυ κατά τις 9 η ώρα είχε κάτι πόνους η γυναίκα μου. Πήραμε τηλέφωνο τον γιατρό, μας είπε να πάμε κατευθείαν στην κλινική. Την κοιτάξανε, είχε πόνους, είχε το μωράκι, είχε δεθεί και τη βάλανε έκτακτα στο χειρουργείο και γίνησαμε 12 και 12. Συγκινημένοι και οι δύο κράτησαν στην αγκαλιά το πρώτο τους παιδί στις 12 και 12 τα μεσάνυχτα. Το συνέστημα, όπως λένε, είναι πρωτόγνωρο και η ευτυχία τους μεγάλη. Είναι το πρώτο μας παιδάκι, ήταν πρωτόγνωρη στιγμή, δεν την έχω ξαναζήσει και σίγουρα μοναδική. Είναι μια μοναδική στιγμή και όποιος δεν την έχει ζήσει ακόμα, σίγουρα θα τη ζήσει, επιβάλλεται. Να σημειωθεί μάλιστα πως ο Χρήστος και η Μαρία είναι από τους τυχερούς που θα λάβουν το επίδομα των 2.000 ευρώ, το οποίο παίρνουν οι γονείς, οι οποίοι αποκτούν παιδιά το νέο έτος.